την ιστορία της Βεντέτα στον ελλαδικό χώρο, ξεδίπλωσε ο δημοσιογράφος και ηδήμων του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κατά την προγραμματισμένη παρουσία της στη λογοτεχνική γωνιά της Λάρισας, για το 7ο κατά σειρά βιβλίο του με τίτλο «Βεντέτες». Όπως δήλωσε ο συγγραφέας, το βιβλίο περιλαμβάνει πάνω από 30 υποθέσεις βεντέτας που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη, τη Μάνη, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Παρουσιάζομαι σήμερα το 7ο κατά σειράν βιβλίο μου που έχει τίτλο «Βεντέτες. Εγκλήματα βεντέτας στην Ελλάδα». Περιλαμβάνει πάνω από 30 υποθέσεις βεντέτας που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη, κυρίως στην Κρήτη, στη Μάνη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πολλές, μάλλον κάποιες από αυτές, τις έχω καλύψει δημοσιογραφικά. Έχω πάει στον τόπο που διαδραματίστηκαν αυτά τα γεγονότα και τις κάλυψα. Όμως τις περισσότερες δεν τις έχω καλύψει, γιατί αρχίζω από τη δεκαετία του 1920 ως το τέλος της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2000 δηλαδή. Οπότε ήμουν αγέννητος και έκανα πολύ μεγάλη έρευνα σε αρχεία της τότε χωροφυλακής, της τότε αστυνομίας πόλεων, σε παλιές εφημερίδες που εκδίδονταν εκείνες τις εποχές και σε δικαστικές αποφάσεις, για να μπορέσω να καταγράψω με ακρίβεια ό,τι περιλαμβάνει το βιβλίο. Ο αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι δεν αναφέρω τα επώνυμα ούτε τα χωριά, διότι σέβομαι την μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και από τη μια πλευρά και από την άλλη, από όλες τις οικογένειες, τις αντιμαχόμενες οικογένειες, αλλά επιπλέον δεν χρωστάνε να πληρώνουν και οι επόμενες γενιές, παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, επειδή κάποιοι από την οικογένεια ενεπλάκησαν σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν αναφέρω επίσης περιστατικά βεντέτας που σημειώθηκαν από το 2000 μέχρι σήμερα, για τον ίδιο λόγο. Δεν μπορεί να αναμοχλεύουμε μίση και πάθη, υποθέσεις δηλαδή που είναι πρόσφατες. Είναι τιμή και χαρά να βρίσκουμε σημερινή εκδήλωση για να προλογίσω το βιβλίο με τίτλο του Πάνου Σόμπουλου «Βεντέτες», το έκρη του δημοσιογράφου, αστυνομικού ανταποκροτή και συγγραφέα. Ένα βιβλίο που πραγματεύεται την ιστορία της Βεντέτας στον χώρο της Ελλάδας και αποτελεί ένα δύσκολο αντικείμενο έρευνας, διότι εξελίσσεται στο βάθος των χρόνων στον ελλαδικό χώρο με πάρα πολλές παραλλαγές. Για το βιβλίο μίλησαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας Χρήστος Καλούσιος και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Τρίφων Τσάτσαρος.